Σε χρονιά ρεκόρ για την ελληνική τουριστική βιομηχανία μπορεί να εξελιχθεί το 2013, εάν παγιωθεί η τροχιά ανάκαμψη των προκρατήσεων που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αυξημένε κατά 10%, όπω επιβεβαιώνουν οι παράγοντε του τουρισμού στην Κρήτη. Η ακτίδα αισιοδοξία για τη βαριά βιομηχανία του νησιού, που είχε διαφανεί από την έκθεση του Λονδίνου, μετουσιώνεται σε προκρατήσει για του ελληνικού προορισμού και ενισχύεται από σημαντικέ ενδείξει ανάκαμψη από τη γερμανική και τη βρετανική αγορά που πέρυσι το ίδιο διάστημα γύριζαν την πλάτη στην Ελλάδα και την Κρήτη. Πέρυσι, τον ίδιο καιρό, σα θυμίζω, είχαμε το δημοψήφισμα, είχαμε όλα αυτά τα τεχτενόμενα που έγιναν εδώ στην Ελλάδα που να μην ξαναγυρίσουν. Οπότε δεν υπήρχαν προκρατήσει. Το 2013 προμηνεί μια καλή τουριστική χρονιά για την Ελλάδα. Η έκθεση του Λονδίνου που τελείωσε έδειξε θετικά πρόσημα περίπου 10 με 15%. Το 10% της αύξησης που παρουσιάζουν οι προκρατήσεις θεωρείται καλό ιονός, αν συγκριθεί με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 που ήταν μηδενικές, προειδεάζοντας για τις σοβαρές απώλειες που κατέγραψαν τελικά οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Οι προκρατήσεις που έρχονται στα ξενοδοχεία και από τη γερμανική αγορά, όσο και από τη Ρωσία και από το Ισραήλ που είναι καινούργιε αγορές οι οποίες ανοίγουν και έχουν κάθε χρόνο αυξητική τάση, δείχνουν ότι θα πάνε καλά. Αρκεί βέβαια να να διασφαλίσουμε εμεί, σαν χώρα, την ασφάλεια των τουριστών που θα μα επισκεφθούν, να υπάρξει μια ισορροπία στον αφορά το πολιτικό σκηνικό. Αν όλα πάνε καλά, ο εμοδότη τη ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι το 2013 θα συνεισφέρει 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα αλλά και θέσει εργασία. Θα είναι μια σεζόν που θα έχει και αυξητική μορφή, αλλά θα δώσει και πολλέ θέσει εργασία και δουλειά άμεσα και έμμεσα στους, στους ανθρώπου που ασχολούνται με τον τουρισμό. Η τουριστική σεζόν που έκλεισε κατέγραψε αφήξει 4 εκατομμυρίων επισκεπτών. Μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, με πτήσει τσάρτερ, διακινήθηκαν περισσότεροι από 2.200.000 τουρίστε, ενώ με εσωτερικέ αφήξει υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν 800.000 επισκέπτε. Στο αεροδρόμιο Χάνιον, αντίστοιχα, υπολογίζεται ότι οι αφήξει έφτασαν το 1 εκατομμύριο. Ο τουρισμό είναι ευμετάβλητο. Το 10%, εάν γίνουν προβλήματα και ακραίες καταστάσεις, αυτοί οι οποίοι έχουν κρατήσει θα ακυρώσουν. Οι tour operators θα τους μεταφέρουν για να μην χάσουν την καταβολή τους σε κάποιους άλλους προορισμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τουριστικών φορέων, το 2012 τα έσοδα που προέκυψαν από τις αφήξεις 16 εκατομμυρίων τουριστών σε όλη τη χώρα ανήλθαν σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ.